Επιστρέψαμε εδώ. Μαζί μας, όπως σας προαναγγείλαμε, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Γεια σας, κύριε Ανδρουλάκη. Το πρόσωπο της ημέρας. Καλημέρα. Είναι το πρόσωπο της ημέρας, όπως και να το κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, καταρχάς, το ερώτημα. Να συλληπιθώ την οικογένεια του Γιάννη του Καψί. Χειδέρα τον Παντελή και τον Μανώλη, γιατί ήταν ένας σημαντικός άνθρωπος και προσφέρει πάρα πολλά και στην παράταξή μας και στη δημοσιογραφία. Και καλά κάνετε. Λοιπόν, είπαμε και εμείς συλληπιτήρια στην οικογένεια. Τώρα, στα δικά σας, κύριε Ανδρουλάκη. Καλλιεργείται ένα κλίμα από χθες, αντιλαμβάνομαι, μετά τα ποσοστά που πήρατε, η κυρία Γεννηματά, που έκοψε το νήμα πρώτη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επ' αυτού, και εσείς που είστε δεύτερος, ότι δεν πρέπει να γίνει δεύτερος γύρος. Θα γίνει δεύτερος γύρος? Θα γίνει δεύτερος γύρος. Προφανέστατα, αν η κυρία Γεννηματά ήταν κοντά στο 50%, δεν συζητούσαμε να πάμε σε δεύτερο γύρο. Τώρα όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα και πρέπει να τιμήσουμε τους συνειδητές, τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που περίμεναν ώρες τις ουρές για να στείλουν ένα μήνυμα ότι αυτή η παράταξη υπάρχει. Είναι εδώ, είναι ισχυρή, πρέπει να σεβαστούμε τη συμμετοχή τους. Η συμμετοχή τους είναι εγγύηση της ενότητας και της προοπτικής την επόμενη μέρα. Και πραγματικά θέλω να σας πω ότι ο μόνος ηττημένος της θεσινής διαδικασίας είναι η πολιτική μας αντίπαλη. Αυτή που έλεγαν τόσο καιρό ότι τον χώρο τον πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα μεγάλο κομμάτι, και ένα μικρότερο η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουν πάρει τίποτα. Η παράταξη είναι εδώ και προσωπικά εγγυούμε και την ενότητα και την πολιτική ανανέωση τα επόμενα χρόνια. Και πιστεύω ότι έτσι αυτό πρέπει να είναι και ένα μήνυμα από όλους τους υποψηφίους. Και πραγματικά θέλω να τους συγχαρώ, διότι δώσαμε ένα αξιοπρεπή αγώνα. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν αντιπαραθέσεις όπως στο παρελθόν, στήρες συγκρούσεις. Και πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε και στο μέλλον. Παρόλα αυτά, η σύγκρουση, έτσι όπως εξελίχθηκε χθες και όπως θα εξελιχθεί αυτήν την εβδομάδα, είναι εσωπασοκική. Ας μπορούσα να το πω. Δεν θα το έλεγα. Με την έννοια ότι πρώτη είναι η κυρία Γεννηματά, Πασόκ, δεύτερος είστε εσείς. Πασόκ επίσης. Ακούστε, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε τι είναι το Πασόκ. Χθες ήταν 200.000 άνθρωποι. Όλοι αυτοί, με κάποιο τρόπο, όπως και εκατομμύρια άνθρωποι, έχουν ψηφίσει Πασόκ. Δηλαδή, το Πασόκ ήταν ένα μεγάλο κόμμα της τάξης 45%, το οποίο εξέφραζε πλειοψηφικά τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Αυτό δεν μπορούμε να το ακυρώσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όλοι οι υπόλοιποι υποψήφοι με τον άλλο τρόπο, από αυτή την κήτη προέρχονται. Δεν είναι έξω από αυτή την κήτη. Εμείς λοιπόν πρέπει να πάμε σε μια επόμενη μέρα. Και πρέπει να δημιουργήσουμε, και αυτό θα γίνει και στις 19 και στο Διοικητικό Συνέδριο, μια νέα παράταξη, ισχυρή, με ρεαλιστικό πρόγραμμα που να απαντάει στις κοινωνικές ανάγκες. Δηλαδή, πείτε ότι εμείς αποτυγχάνουμε. Ποια θα είναι η Ελλάδα του μέλλοντος? Ο κύριος Τσίπρας συνεχίζει να λέει μυθεύματα ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια βιάζοντας φορολογικά τη μεσαία τάξη. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν δίνει καμία εναλλακτική, περιμένει να πάρει την εξίσως όριμο φρούτο. Εμείς πρέπει να δώσουμε μια άλλη κατεύθυνση. Εγώ εκτιμώ ότι η αποτυχία μας θα είναι μια αποτυχία που αφορά καταρχάς την πατρίδα. Οδηγούμαστε σε μια κοινωνία κληρονομικού δικαιώματος. Είχε ο πατέρας σου χρήματα? Όσο και αν σπουδάσεις, δεν μπορείς να παράξεις πλούτο για να σταθείς όρθιος. Άρα αυτός που παίρνει μια κληρονομιά είναι ισχυρότερος κοινωνικά από σένα. Ήταν ο πατέρας σου πολιτικός? Άρα πολύ πιθανότερο να είσαι εσύ πολιτικός σχέση με ένα άλλο που δεν έχει την κληρονομική ισχύ, το κληρονομικό δικαίωμα. Εγώ αυτή η κοινωνία είναι στρατηγικός μου αντίπαλος. Και πιστεύω ότι πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί για μια κοινωνία παράδεισο ευκαιριών για όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα αυτούς που δεν άντεξαν τα τελευταία χρόνια. Εσείς, κύριε Ανδρουλάκη, τώρα συγγνώμη, Γιάννη. Στην πορεία προς το δεύτερο γύρο, τι θα πείτε, θα πείτε κάτι διαφορετικό για να προσελκύσετε και τους ψηφοφόρους του κυρίου Καμίνη, του κυρίου Θοδωράκη, του κυρίου Μανιάτη, του κυρίου Ραγκούζη, που δεν πέρασαν στο δεύτερο γύρο, και προφανώς ο στόχος, ο στρατηγικός σας είναι να πάρετε κάποιους από αυτούς που ψήφισαν την κυρία Γεννηματά για να εκλεγείτε. Αλλιώς δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Κύριε Κούτρα, εγώ μπορώ να εγγυηθώ ότι η επόμενη μέρα θα είναι μια μέρα πολιτικής ανανέωσης. Ο κόσμος ζητά κάτι καινούριο που να είναι πραγματικά καινούριο. Όχι μόνο νέα πρόσωπα φερετζές σε ένα παλιό σύστημα εξουσίας, αλλά μια καινούρια παράταξη που θα έχει σκοτώσει μέσα της τη δημαγωγία και το πελατειακό κράτος. Αυτό μπορώ να εγγυηθώ στους ψηφοφόρους, τους 200.000, γιατί όλοι αυτοί είναι άνθρωποι που μας τίμησαν και οφείλουμε να τους τιμήσουμε πάνω απ' όλα. Και το άλλο είναι ότι δεσμεύομαι ότι αυτή η παράταξη είναι ένα θεσμικό κόμμα. Δεν υπάρχουν θεσμικά κόμματα στη χώρα. Τα κόμματα είναι βαθιά αρχηγικά. Τις αποφάσεις έπαιρναν μια κλειστή κάστα περί του αρχηγού. Εμείς θα φτιάξουμε ένα θεσμικό κόμμα στο Ιδρυτικό Συνέδριο, χωρίς ποσοστώσεις. Δεν θα μοιράζουμε ποσοστά και ημάτια μεταξύ των κομμάτων.
Ο κάθε ψηφοφόρος που ήρθε χθες έχει μία ψήφο, με αυτή θα καθορίσει και τους συσχετισμούς στο Ιδρυτικό Συνέδριο. Mm-hmm. Και εκεί θα διεκτεί ένας ενιαίος φορέας να εκφράσει τους πολίτες αυτούς που είναι πάνω απ' όλα συνειδητές και όχι κλακαδόροι όπως το παρελθόν. Ναι, όμως κύριε Ανδρουλάκη, δεν μπορείτε να μην παραδεχτείτε ότι αρκετοί εκ των 210.000 που τίμησαν εσάς με την ψήφο, τίμησαν το πρόσωπο Νίκος Ανδρουλάκης. Τίμησαν όλα τα πρόσωπα. Τίμησαν τη διαδικασία. Δεν θέλω να πω ψήφισαν αρχηγοκεντρικά πάλι. Ως ηγέτη τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αυτό θα γινόταν έτσι κι αλλιώς από τη στιγμή που εμείς πήραμε την απόφαση πρώτα να εκλεγεί ο αρχηγός και μετά να γίνει το Διοικητικό Συνέδριο. Αν είχε γίνει αντίστροφα, δεν θα ήταν τόσο προσωποκεντρική διαδικασία. Πιστεύετε ότι γυρίζει το αποτέλεσμα? Το λέω γιατί είδαμε τη διαφορά στις ψήφους, είναι περί τις 30.000. Ούστε εγώ. Και περιμένετε να ψηφίσουν και πάλι 200.000 την επόμενη Κυριακή? Εγώ πιστεύω θα υπάρχει συμμετοχή. Ο κόσμος, όπως τίμησε την πρώτη Κυριακή, θα τιμήσει και τη δεύτερη. Και να σας πω κάτι, δείτε το συγκριτικά. Νέα Δημοκρατία, που είναι ακόμα 30% ψηφίσανε 380.000. Εμείς το νούμερο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το μέγεθος της νίκης της παράταξης είναι πολύ μεγάλο. Είναι ένα μήνυμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχουμε και θα πρωταγωνιστήσουμε. Και θέλω πραγματικά να το πιστέψουν όλοι αυτοί, ότι αξίζει να γυρίσουμε σελίδα. Αυτό το νούμερο των 210.000 ουσιαστικά μπορεί να σπάσει το δίπολο, γιατί κάποιοι λένε ότι απλά ήταν, εξέφρασε ο κόσμος και μία ψήφο διαμαρτυρίας απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι αυτή τη στιγμή. Λογικό, απέναντι σε όλους. Mm-hmm. Θεωρεί ότι δεν εκφράζουν το παρόν, είναι ένα μήνυμα απέναντι σε όλο το παρόν πολιτικό σύστημα. Οι πολίτες θέλουν κάτι καινούριο. Οφείλουμε να τους το προσφέρουμε και θα αγωνιστώ προς αυτήν την κατεύθυνση. Μια παράταξη που να διασφαλίσει μακροπρόθεσμα τα συμφέροντά τους. Και όχι δημαγωγίες και όχι μεγάλα λόγια. Εδώ πέρα είμαστε τόσα χρόνια στα μνημόνια και πορευόμαστε μόνο με μύθους. Μόνο με μύθους. Τη μία ο κύριος Σαμαράς, την άλλη ο κύριος Τσίπρας και το μάρμαρο το πληρώνει ο λαός. Μια παράταξη με ένα ρεαλιστικό προοδευτικό πρόγραμμα, το οποίο να επιλύει ζητήματα. Έχουμε το θέμα του δημογραφικού. Ένα τεράστιο ζήτημα εθνικό πια. Έχουμε το θέμα της ανεργίας. Μιλάμε για ένα ασφαλιστικό μακροπρόθεσμο. Δίνουμε 16,5% συντάξεις, όταν ο μέσος όρος είναι 12,5%. Αντί να κοιτάξουμε να αυξήσουμε το ΑΕΠ για να μείνουν σταθερές συντάξεις τα επόμενα χρόνια. Και ο στόχος είναι στις επόμενες εκλογές το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο κόμμα. Η Δημοκρατική Παράταξη, στόχος είναι, τουλάχιστον για μένα, να ηγηθεί του προοδευτικού κόσμου της χώρας. Να είναι η ηγέτιδα δύναμη των προοδευτικών πολιτών. Αυτοί που θέλουν μια Ελλάδα κοινωνικής δικαιοσύνης και όρισμης δημοκρατίας, κύριε Τσούνο. Και όχι την Ελλάδα του δημοψηφίσματος, που προς Θεού, σε 5 εργάσιμες μέρες, με κλειστές τράπεζες και ψεύτικο ερώτημα, κάναμε ένα δημοψήφισμα που δεν είχε καμία δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί μας οδήγησε ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτητές Έλληνες. Και είχαν τέτοια κοροϊδία απέναντι στο λαό. Θέλουμε λοιπόν την παράταξη να σέβεται τους θεσμούς και τη δημοκρατία και να αγωνίζεται για τη μείωση των κοινωνικών ισοτήτων. Το ερώτημα νομίζω ότι είναι κοινό και προς την κυρία Γεννηματά. Ελπίζουμε να την έχουμε και την ίδια εντός της εβδομάδας. Και θα κάνω το ίδιο ερώτημα όπως θα το κάνω και σε εσάς. Εάν κυρία Ανδρουλάκη κερδίσετε, προφανώς θα ζητήσετε να είναι όλοι δίπλα σας κτλ. Θα κάνετε μια ομάδα, δεν μπορείτε να υποθέτω. Αν έχω ακούσει καλά, δεν αποκλείεται κανένας από αυτό το νέο εγχείρημα. Καλά, τώρα προς Θεού. Το λέω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Εάν χάσετε, γιατί είναι και αυτό στο σενάριο και οι συσχετισμοί αυτή τη στιγμή δεν σας ευνοούν. Εάν χάσετε, θα μείνετε πιστός δίπλα στην κυρία Γεννηματά? Ακούστε, καταρχάς δεν είμαστε από παρθενογένεση. Όλοι έχουμε μια πορεία. Εγώ πάντα εκεί ήμουν σε αυτή την παράταξη, κύριε Κούτρα. Δεν έφυγα ποτέ. Αγωνίστηκα ακόμη και όταν κινδύνευε να μην μπει στη Βουλή το κόμμα μας. Και θέλω να σου πω κάτι. Δεν εμπορεύομαι την παρουσία μου. Τη θεωρώ δεδομένη και θέλω να πω και στους πολίτες ότι ό,τι και αν γίνει θα είμαι εκεί να αγωνιστώ να δυναμώσει η παράταξή μας. Δεν το εμπορεύομαι. Και πιστεύω ότι κανείς δεν πρέπει να κάνει αυτό. Και να σου πω και κάτι τελευταίο. Mm-hmm. Μιλάμε για ενότητα. Να δούμε και τι ενότητα θέλουμε. Θέλουμε την παλιά ενότητα. Που μοιράζαμε καρέκλες και κάποιοι καλομαθημένοι, μόλις την έχαναν, έφευγαν στην καλύτερη των περιπτώσεων, στην πίσω γραμμή και στη χειρότερη, τους είδαμε από ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία μέχρι ΑΝΕΛ. Εγώ μιλάω για μια άλλη ενότητα. Την ενότητα του ξεκινήματος, που έλεγε ότι μπαίνουμε στην πολιτική για να προσφέρουμε, χωρίς να ξέρουμε ότι θα πάρουμε κάποιο οφίτσιο. Και πιστεύω ότι οι πολίτες την άλλη Κυριακή θα υπερασπιστούν μια τέτοια ενότητα ήθους, συνέπειας και πολιτικής δράσης. Και πιστεύω ότι θα επιλέξουν την ανανέωση στην πολιτική, διότι στην πατρίδα μας, όποτε υπήρχαν μεγάλες κρίσεις, η αλλαγή στην κοινωνία συνεδευόταν και με αλλαγή γενιάς στο πολιτικό σύστημα. Κάποιοι διατυπώνουν την εξής άποψη, ότι ο νέος αρχηγός στο φορέα της κεντροαριστεράς θα πρέπει από τώρα να πει τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές, αν θα συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη ή με τον Τσίπρα. Εφόσον θεωρούν ως δεδομένο οι αυτοί που υποστηρίζουν την άποψη αυτή, ότι δεν μπορεί να σπάσει το δίπολο. Καταρχάς, το χθεσινό μήνυμα είναι ότι το δίπολο σπάει.
Αυτό είναι το μήνυμα του λαού. Mm-hmm. Εμείς πρέπει να φροντίσουμε αυτό να πάρει σάρκα και οστά με απόλυτο σεβασμό στους πολίτες, στους συνειδητές που μας τίμησαν χθες και θα μας τιμήσουν και την άλλη Κυριακή. Όσον αφορά τα πρακτικά θέματα, διότι εγώ δεν θέλω να επεκφεύγω από τίποτα. Δεν είμαι εφευρέτης. Τι γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες? Ό,τι έκανε ο κύριος Σούλτς. Κατεβαίνεις με το πρόγραμμά σου, ζητάς λαϊκή στήριξη, τη λαϊκή τιμιγορία. Αν ο λαός μας τιμήσει με ένα μεγάλο ποσοστό, οφείλουμε να είμαστε κομμάτι κάποιας διακυβέρνησης. Τι θα κάνουμε λοιπόν δεύτερο το πρωί? Θα καλέσουμε τα κόμματα βάσει των προτεραιοτήτων μας και θα πούμε: συμφωνείτε σε αυτές τις προτεραιότητες προοδευτικές που έχουμε? Συμφωνείτε. Αν συμφωνούν και γίνεται προγραμματική συμφωνία, όχι κουρελόχαρτο, γραμμένη σε πέτρα, για να ξέρει ο λαός γιατί θα σε αξιολογήσει μετά από μερικά χρόνια, ευχαρίστως. Δεν βγαίνει προγραμματική συμφωνία. Εγώ δεν πρόκειται υπό την ηγεσία μου να μπω σε κανένα σχήμα για να μοιράσω 5-6 υπουργεία σε παλαιούς πρωταγωνιστές, βάζοντας εισαγωγικά το θέμα της ενότητας. Κάνω τελεία, κύριε Ανδρουλάκη. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Ένα ερώτημα που βάζουν και πολλοί εδώ τηλεθεατές μέσα από τα social media, κύριε Ανδρουλάκη, είναι τι θα γίνει με αυτό που έχει πει η κυρία Γεννηματά με τον κύριο Θεοδωράκη για τις δύο κοινοβουλευτικές ομάδες. Εκλέγεστε την Κυριακή. Είστε ο νέος πρόεδρος του φορέα. Πρακτικά, πώς θα λειτουργήσει αυτό? Καταρχάς, εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Δύο μήνες τώρα με ρωτούσαν ποιο θα έβαζα εκπρόσωπό μου στην κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ είχαν συμφωνήσει να είναι δύο κοινοβουλευτικές ομάδες, άρα δεν χρειαζόταν να βάλω κανένα εκπρόσωπο. Τώρα, να πάμε στην ουσία του ερώτηματός σας. Προφανέστατα, αυτές τις αποφάσεις δεν μπορώ να τις πάρω ούτε εγώ αν ηγηθώ, ούτε η κυρία Γεννηματά, ούτε ο κύριος Θεοδωράκης, ούτε ο κύριος Καμής, ούτε κανείς από τους 9 υποψηφίους. Οι πολίτες, το είπα και προηγουμένως, δεν είναι κλακαδόροι, είναι συνιδρυτές. Οι αποφάσεις για τη μορφή του φορέα θα πάρθουν στο ιδρυτικό συνέδριο. Καθολικά. Έτσι λειτουργούν όλα τα σύγχρονα κόμματα σε όλη την Ευρώπη. Άρα, μέχρι το συνέδριο πορεύεστε ως έχουν έτσι, τα και πράγματα. Συνέδριο, και στο συνέδριο θα είναι αρχές του 18. Μπαίνουν τα διλήμματα. Όχι, δεν είναι διλήμματα. Θα τεθούν προτάσεις. Μπαίνουν οι προτάσεις. Όποιος θέλει θα κατεβάσει μία πρόταση από τους συμμετέχοντες και θα πάρθει μία απόφαση. Εγώ σέβομαι κάθε διαφορετικότητα, κύριε Κούτρα. Όμως η φωνή στη Βουλή θα είναι μία ενιαία και αδιαίρετη. Η φωνή στην κοινωνία θα είναι μία ενιαία και αδιαίρετη. Μπορεί να διαφωνούμε σε κάποια πράγματα, αλλά θα ομογενοποιούμε βάσει πλειοψηφιών και μειοψηφιών. Έτσι είναι όλα τα σοβαρά ευρωπαϊκά κόμματα. Οι αποφάσεις δεν παίρνονται σε εξιστά δωμάτια. Ναι. Και έτσι πιστεύω ότι μπορούμε να προκαλέσουμε ένα δημιουργικό σοκ, να αλλάξουν και τα κόμματα στην Ελλάδα. Η δημοκρατία μας λέμε ότι έχει πρόβλημα. Γιατί έχει πρόβλημα η δημοκρατία μας? Γιατί τα κόμματα δεν λειτουργούν σωστά. Με τον ίδιο τρόπο θα πάρθουν αποφάσεις και για το όνομα του φορέα και για τα σύμβολα του φορέα? Βέβαια, ό,τι θέμα μπει ανοιχτό, θα πάμε σε μια ανοιχτή διαδικασία, κύριε Κούτρα. Εδώ μιλάμε για κάτι, είναι μια γενέθλια πράξη. Είναι κάτι καινούριο. Πρέπει να πάμε τάμπουλα ράσα. Όλα από την αρχή. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι ναι, είναι πολυκομματικός ο φορέας. Δεν διαλύονται τα κόμματα. Αλλά πρέπει να πορευτούμε όπως έγινε με την ελιά υπό τον κύριο Νταλέμα. Δηλαδή σε πρώτη φάση ήταν έτσι. Αλλά μεσοπρόθεσμα και η Ιταλική ελιά μεταξελίχθηκε σε Παρτίδο Δημοκράτικο. Υπάρχουν παραδείγματα τα οποία πέτυχαν και μπορούμε να τα ακολουθήσουμε. Από την άλλη, λέτε ότι δεν επιλαμβάνονται αποφάσεις σε κλειστά δωμάτια και τι θα γίνει? Για κάθε απόφαση θα πρέπει να γίνεται ένα συνέδριο. Όχι, θα υπάρχει στο συνέδριο. Ακούστε, κύριε Τσούνο, στο συνέδριο θα υπάρχει ένας θεσμός που θα εκλεγεί από όλους τους ψηφοφόρους και αυτοί ένας θεσμός που θα εκφράζονται τα κόμματα. Αλλά προσέξτε, όχι με ποσοστώσεις. Το ξαναλέω. Κάθε ψηφοφόρος που θα έρθει έχει μία ψήφο. Είτε ψήφισε Πασόκ, είτε Κηδισό, είτε Ποτάμ, είτε Δημάρ. Η ψήφος είναι μία ισότιμη. Ναι. Για να είμαστε ενιαία παράταξη. Όχι μία παράταξη που μοιράζουμε οφίσια στον καθένα. Για να μην έχει ο καθένας το μαγαζί του. Βέβαια. Ναι. Δεν μπορεί, ακούστε, αυτή η φεουδαρχική δομή δεν θα λειτουργήσει. Ο ενιαίος φορέας πρέπει να είναι ενιαίος προς τα πάνω και πολυκομματικός προς τα κάτω για να έχει ισχυρή φωνή και στη Βουλή και στην κοινωνία. Φοβάστε ότι αυτό μπορεί να διώξει κόσμο από τον ενιαίο φορέα? Ποιο πράγμα? Αυτό που λέτε τώρα. Όχι, ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα που οι πολίτες το θέλουν. Οι πολίτες θέλουν κάτι καινούριο. Θέλουν κάτι διαφορετικό. Εγώ το μόνο που μπορώ να τους εγγυηθώ, κύριε Τσούνο, είναι ότι αυτή η παράταξη θα είναι έτοιμη να συγκρουστεί με όλα τα κατεστημένα που χρεοκόπησαν οικονομικά και πολιτικά την πατρίδα μας. Αυτό το εγγυούμε. Δεν έχω βαρύδια, δεν έχω δεσμεύσεις, δεν έχω κηδεμόνες. Και πιστεύω ότι η παράταξή μας πρέπει να πορευτεί με τις αξίες της παλιάς σε ένα σύγχρονο κόσμο. Δηλαδή το 1974, το είπε και προηγουμένως, έγινε ένα κόμμα. Όλοι οι νέοι που έμπαιναν εκείνη την εποχή ήξεραν να γίνουν βουλευτές, ήξεραν να γίνουν υπουργοί. Μπήκαν γιατί πίστευαν ότι πρέπει να αλλάξει η Ελλάδα. Να μην είναι σε μια μετεμφυλιακή σύγκρουση, σε μια μιζέρια, σε μια διχόνοια. Μήπως δεν τα ζούμε σήμερα? Σήμερα η χώρα δεν ζει μια μιζέρια. Δεν ζει ένα μίσος. Δεν μυθριδατίζουν τα άκρα την κοινωνία μας σε μια λογική η οποία απαξιώνει την πρόοδο. Το Πασόκ δεν έχει ευθύνη σε όλο αυτό που περιγράφεται? Σίγουρα έχουμε ευθύνες. Με την έννοια ότι η κυβέρνηση και τα περισσότερα έχουν έτοιμα τα πολίτες. Ευθύνες υπάρχουν. Δηλαδή, να σου το πω πάρα πολύ απλά. Όλα τα θετικά που κάναμε,
και η όρημη δημοκρατία τη δεκαετία του 80, που κανείς δεν αποκλείται στις πολιτικές αυτότητες, και τα έργα, τα δημόσια και η ευρωπαϊκή προοπτική πρέπει να περάσουν ως πολιτική παρακαταθήκη στη νέα παράταξη. Αλλά οι πρωταγωνιστές της δημαγωγίας, του πελατειακού κράτους και πολύ περισσότερο φαινομένων διαφθοράς, που οι πολιτικοί μας αντίπαλοι τα αξιοποίησαν για να κρύψουν τους εκατοντάδες χιλιάδες ανιδιοτελείς ανθρώπους, προφανέστατα θα μείνουν στο χθες και είναι και αυτοί οι πολιτικοί μου αντίπαλοι. Το άλλο, κύριε Ανδρουλάκη, είναι ένα ευαίσθητο θέμα που έρχονται και πληστηριασμοί, ο κόσμος χάνει τα σπίτια του, τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά στη χώρα, ό,τι εικόνα και να παρουσιάζει οποιοδήποτε. Το Πασόκ έχει δάνεια, τα οποία χρωστάει. Ρωτάει ο κόσμος, τι θα γίνουν, παιδιά, τα λεφτά. Να σας πω καταρχάς το πρώτο που είπατε. Γιατί έρχονται πληστηριασμοί, συσάχθη, λέει ο κύριος Τσίπρας, και έρχονται πληστηριασμοί και τα hedge funds να αγοράζουν 3-8% τα κόκκινα δάνεια της αξίας τους. Εμείς πρέπει να έχουμε μία πολιτική για αυτούς οι οποίοι δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, για αυτούς που δεν έχουν τα χρέη στην Ελλάδα και τα κέρδη στο εξωτερικό, να υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας, διότι πάλεψαν με τίμιο τρόπο και δεν άντεξαν. Και πρέπει να μπουν κριτήρια σε αυτές τις διαδικασίες και με διαφάνεια να γίνονται συμφωνίες κράτους δανειολήπτη τράπεζας, αλλά και με κάποια αναπτυξιακά κριτήρια για να σταθούν όρθιες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγώ έκανα μια επερώτηση στην κυρία Κρέτσου προχθές και το κλείνω για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 2,7 δις δικαιούται η χώρα μας μέχρι το 2020 και πανηγυρίζει ο κύριος Χαρίτσης επειδή έχουν απορροφήσει 156 εκατομμύρια. Εδώ μιλάμε για στρατηγική ανεπάρκεια. Τώρα, όσον αφορά τα χρέη του Πασόκ, θέλω να είμαι καθαρός. Χρέη έχει μόνο το Πασόκ, κύριε Κούτρα. Όχι, δεν έχει μόνο. Με τον ίδιο παράλογο και απαράδεκτο τρόπο δανειζόταν το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ. Ποιος ήταν αυτός? Με εγγύηση, μελλοντικές ψήφους, έπαιρναν δάνεια. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Είναι καταδικαστέο. Πρέπει λοιπόν η δικαιοσύνη να ελέγξει όχι μόνο τα οικονομικά του Πασόκ, όλων των κομμάτων και τα κόμματα να πληρώσουν έστω με ρυθμίσεις αυτά που χρωστάνε. Άρα το αφημί του Πασόκ θα συνεχίσει να υπάρχει. Από την κρατική χρηματοδότηση που θα παίρνει, θα αποπληρώνεται μέρος του δανείου. Δεν θα σβήσουν έτσι, τα βέβαια. Έτσι, μα δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Πέρα ότι είναι ανήθικο, δεν μπορεί να συμβεί και νομικά. Έτσι, και τα κόμματα θα πάνε σε μια εποχή εξυγίανσης στα οικονομικά τους. Διότι αν θέλουμε να λέμε κάτι καινούριο, δεν μπορεί να φορτώνουμε τα λάθη που θέσουν στους πολίτες. Πρέπει να τα φορτωθούν οι πρωταγωνιστές τους. Όπως επίσης το καινούριο που λέμε η νέα παράταξη, πρέπει να λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια και στον τρόπο λήψης απόφασης, άρα θεσμικό κόμμα, αλλά και στον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών. Εγώ έχω προτάσεις. Δηλαδή, γιατί να παίρνουν χρήματα τα κόμματα και να μείνουν σε ειδικούς κωδικούς, ώστε να ξέρουν πού πάνε οι φόροι του ελληνικού λαού, όπως γίνεται σε άλλες χώρες. Ναι. Μπορούμε να προτείνουμε πράγματα για να εξηγιάνουμε το πολιτικό σύστημα. Και μια κορονίδα που αποδεικνύει εμβληματικό θέμα. Ότι ο κύριος Τσίπρας μιλούσε φιλολαϊκά και κορδεύει το λαό, ξέρετε ποιο είναι. Ότι έφερε απλή αναλογική και δεν πείραξε το σύμβολο της διαπλοκής στη χώρα, που είναι οι μεγάλες περιφέρειες. Δηλαδή, ένα παιδάκι, ένας άνθρωπος νέος που παλεύει να σταθεί όρθιος και είναι από το ΕΓΑΛΕΟ, μπορεί, κύριε Κούτρα και κύριε Τσούνο, να βγει ποτέ βουλευτής στη Β' Αθήνας χωρίς να είναι είτε κολλητός του αρχηγού, είτε του μηντιάρχη, είτε να έχει πακτολό χρημάτων για να ξοδέψει? Σε καμία των περιπτώσεων. Εγώ, άρα, λοιπόν, σπάσιμο, σπάσιμο μικρές εκλογικές περιφέρειες σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα για να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση στη δημοκρατία και με πήγατε σε ειδικά θέματα. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο Νίκος Ανδρουλάκης τι πιστεύει? Εγώ πιστεύω ότι καταρχάς. Και το λέω, το βάζω το θέμα αυτό γιατί έχει αποτελέσει πεδίο πολέμου και εντός του Πασόκ. Όχι, εγώ έχω ξεκάθαρη άποψη. Καταρχάς, το δημόσιο πανεπιστήμιο πρέπει να γίνει δημόσιο και όχι κρατικό. Κυρία Διαμαντοπούλου, έκανα μια σημαντική προσπάθεια, την οποία την αποδόμησε πλήρως ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέμε αυτόνομα δημόσια πανεπιστήμια όπως είναι σε όλη την Ευρώπη. Όσο αφορά το ιδιωτικό, εάν έρθει κάποιος επενδυτής, κύριε Κούτρα, και επενδύσει με υψηλού επίπεδου κριτήρια για να γίνει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο μη κερδοσκοπικό, εγώ δεν έχω αντίθετη άποψη. Έχω όμως αντίθετη άποψη να γίνει ένα εμπόριο πτυχίων στην Ελλάδα μας, με κατώτατου επίπεδου πανεπιστήμια, δίθεν ιδιωτικά, που θα παρασύρουν και στην παρακμή και το δημόσιο πανεπιστήμιο. Άρα κριτήρια στον ιδιωτικό τομέα σε και όλα, ναι. Κριτήρια στον ιδιωτικό τομέα υψηλού επίπεδου και βέβαια αυτόνομο δημόσιο πανεπιστήμιο και όχι κρατικίστικο, όπως, ακούστε, δεν είμαστε εφευρέτητες. Αυτά συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη. Μπορούμε να συγχρονίσουμε την παράταξη και την πατρίδα πάνω απ' όλα με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, με τις παγκόσμιες εξελίξεις? Να πάψουμε να είμαστε έρημος χαμένων ευκαιριών? Ο χώρος έχει βαρύδια, κύριε Ανδρουλάκη, και είστε πρόθυμος να τα πετάξετε και να συγκρουστείτε μαζί τους?
Καλά, βαρύδια. Εννοώ βαρύδια πρόσωπα. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ένα πολιτικό πρόσωπο που σήμερα το παίζει μεταρρυθμιστής μετά που χρεοκόπησε η Ελλάδα. Ενώ την εποχή που ήρθε ο νόμος Γιαννίτση, πρωτοστάτησε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, μαζί με την αριστερά, να καταρρεύσει αυτή η μεταρρυθμιστική προσπάθεια και φόρτωσε στη γενιά μου 72 δισεκατομμύρια χρέος, για μένα είναι βαρύδι. Δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός. Ένα πολιτικό πρόσωπο που τον βλέπει η κοινωνία και του θυμίζει το ρουσφέτη. Και όχι τη μεταρρύθμιση, την αλλαγή, την ισότιμη πρόσβαση στο κράτος, την αξιοκρατία. Και αυτό είναι βαρύδι. Αυτοί δεν έχουν καμία θέση δίπλα μου. Χρειαζόμαστε την εμπειρία των παλαιότερων. Βεβαίως, αλλά ποιων παλαιότερων. Αυτών που τα προηγούμενα χρόνια πριν χρεοκοπήσει η χώρα είχαν απόψεις που ήταν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και όχι να χτίζουν πολιτικές πρίκες εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Εύλογα λοιπόν ρωτούν και τηλεθεατές και λένε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει συνεχώς για ένα θεσμικό κόμμα. Θα μας παρουσιάσει κάποια στιγμή και 5 συνεργάτες. Μόνο με το θεσμικό κόμμα θα κινείται. Μα ήδη έχουν παρουσιαστεί δεκάδες συνεργάτες. Και θέλω να ευχαριστώ για τους δεκάδες χιλιάδες εθελοντές σε όλη την Ελλάδα. Δώσαμε, κύριε Τσούνο, ένα άνισο αγώνα, αλλά με πολιτική αξιοπρέπεια. Και θέλω να τους ευχαριστήσω και εντός της χώρας και εκτός. Νέα παιδιά, μορφωμένα. Άνισο αγώνα, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Δεν είχαμε την ίδια πρόσβαση σε πολλά επίπεδα σε αυτόν τον αγώνα. Και εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, διότι τον δώσαμε πολιτική αξιοπρέπεια. Φέραμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα που είναι παρακαταθήκη και την επόμενη Κυριακή, αλλά για το μέλλον της παράταξης. Γιατί αυτή η παράταξη οφείλει να ανανεωθεί και να αναγεννηθεί. Θα συναντηθείτε με τον κύριο Καμίνη, τον κύριο Θεοδωράκη, τον κύριο Μανιάτη. Θα μιλήσω με όλους, διότι τους τιμώ, γιατί δώσαμε ένα αγώνα με πολιτικό πολιτισμό. Δεν είχαμε τις συγκρούσεις του χθες που πλήγωσαν πολύ την παράταξή μας. Γι' αυτό τον ευχαριστώ και την κυρία Γεννηματά και τον κύριο Καμίνη και τον κύριο Θεοδωράκη και όλους και τον κύριο Μανιάτ και τον κύριο Ραγκούση, όλους τους υποψηφίους, διότι υπήρχε πολιτικός πολιτισμός και πρέπει να σεβαστούμε τους χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες που μας τίμησαν και να τους τιμήσουμε όχι βραχυπρόθεσμα. Δεν είναι ένας διάτοτος αστέρας αυτή η προσπάθεια, θα είναι μια παράταξη που θα εκφράσει μακροπρόθεσμα τα συμφέροντα όλων των γενεών και θα ενώσει τη στάξη στην πατρίδα μας και τις γενναίες και όχι να διχάζει και να έχουμε μια κοινωνία η οποία συμβιβάζεται με τα λίγα. Μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερο. Τελευταίο ερώτημα. Τελευταίο το δικό μου είναι αισθάνεστε αντιτσίπρας? Σε καμία των περιπτώσεων. Ακούστε, ο κύριος Τσίπρας τον πήρε ο κύριος Αλαβάνος και τον έκανε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ προσωπικά δίνω ένα αγώνα να ηγηθώ αυτής της παράταξης με άλλους όρους από αυτούς της διαδοχής και του δαχτυλιδιού. Ευχαριστούμε, κύριε Ανδρουλάκη. Καλή επιτυχία.